κατά την παρουσία μας στο Ίδρυμα, όπως έχουμε καθημερινή παρουσία, εμφανίστηκε μια ομάδα αντιξουσιαστών, οι οποίοι φορούσαν κράνη και έφεραν μπετόβεργες και ξεκίνησαν μια επίθεση, δολοφονική μπορώ να πω, εναντίον μας, που δεν έχει ξανά συμβεί πάλι στα δρόμενα του φοιτητικού κινήματος και στο ΕΛΜΕΠΑ. Ε, για να φανταστείτε, είχαν μια μπετόβεργα, η οποία ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο, και χτυπούσαν τα παιδιά στο κεφάλι. Αν δεν μπορούσαμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, που αυτό κάναμε, δηλαδή, και εγώ έχω και σημάδια εδώ, έχω στην πλάτη μου σημάδια από την Πετόβεργα. Μπορεί να μα είχαν σκοτώσει να έχει γίνει κάτι χειρότερο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν είναι απλό το θέμα αυτό που έχει συμβεί. Τι ώρα έγινε και πού ακριβώ. Έγινε, έγινε... τρει η ώρα το μεσημέρι, μέσα στη μέση το προάβλιο. Και είχε 100 άτομα γύρω-γύρω. Εδώ τώρα οι φοιτητέ φοβούνται να πάνε και στο μάθημά του με... μετά από αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Για ποιο λόγο όμω έγινε αυτό, Έγινε. Αυτοί κάτι... ήταν αντεξουσιαστέ. Μα... Εμεί είχαμε μία διένεξη με αυτού, αλλά τη λύσαμε μα είχαν πάρει κάποια τραπεζάκια και τα πήραν πίσω μια χαρά. Έλειξε το θέμα και τελείωσε. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάτι μας άλλο. Πήρα ναι, ναι, μα πήραν. Την, μέρα, την, την ίδια μέρα, χωρί να μα ρωτήσουν ναι. και χωρί να το ξέρουμε εμεί αυτό. Τέλο πάντων, πήγαμε, τα βρήκαμε, τα πήραμε πίσω. Και μετά, Τα, βρήκατε, που τα, βρήκατε. τα είχαν εκεί πιο δίπλα. Είχαν ανοίξει αυτή, είχαν βάλει, πουλούσαν κάτι εφημερίδε, έκαναν κάτι πράγματα τέτοια. Και του λέμε, παιδιά, συγγνώμη, επειδή δεν έχουμε συνεννοηθεί να γίνει κάτι τέτοιο, θα σα τα πάρω τα τραπεζάκια και την επόμενη φορά, σα παρακαλώ, ενημερώστε με. Δεν έχω πρόβλημα να σα τα δώσω. Μπορεί να έχουμε ιδεολογικέ διαφορέ, αλλά δεν μα απασχολεί αυτό το ζήτημα. Και μετά από 20 λεπτά είχαν πάρει τηλέφωνο και ήρθαν κάποιοι βουλοφόροι με κράνη και ούτε καν μα μίλησαν. Κατευθείαν ξεκίνησαν και μα έδαιρναν. Σα ξαναλέω, αν δεν μπορούσαμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μα, θα είχε γίνει το μοιραίο. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή με μπετόβεργα στο κεφάλι. Πόσα Μέρα άτομα. Με κόσμο. Μέρα μεσημέρι, με κόσμο 10 με 12 άτομα. Και οι υπόλοιποι, οι υπόλοιποι απλά κοιτούσαν, δεν έκανε κανεί τίποτα. Ούτε φύλακε, ούτε διοίκηση κανεί. Όλα... Και έκλεισαν και την πόρτα οι φύλακε, να σα πω εγώ την αλήθεια, και δεν βγήκε κανεί έξω. Ποια πόρτα έκλεισαν. Εκεί του φυλακίου. Πού είναι το φυλάκιο. Η στιμιακή αστυνομία ήταν ένα θεσμό. Ναι, ο φύλακα δεν έκανε κάτι. Δεν έκανε κάτι και ήταν και μόνο του άνθρωπο. Εντάξει, λογικό είναι. Δεν μπορεί τώρα να μπει μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Όμω, εμεί αυτό που έχουμε προτείνει η πανεπιστημιακή αστυνομία θα είχε 10-15 άτομα, θα περιφρουρούσαν μέρα νύχτα το κτίριο εδώ και θα είχαν μπει μέσα στη μέση να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Να μην είχε ξεκινήσει καν βασικά. Ε, Μα έκαναν 10 άτομα επίθεση και χτύπησαν τέσσερι. Και ο ένα πήγε στο νοσοκομείο για τι πρώτε βοήθειε. Δεν είχε κάτι σοβαρό, αλλά μπορεί να είχε γίνει δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό. Στο κεφάλι, χτύπημα με το βεργά.